Κύριε Κιωσέ, καλησπέρα. Να ευχηθούμε αρχικά καλή χρονιά. Είναι η πρώτη μας on-air συνάντηση, που σημαίνει έχουμε πολλά να πούμε και για τα καθήκοντά σας, αλλά και για τα ζητήματα που κληθήκατε άμεσα να λύσετε λόγω της κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών. Καλή θητεία και καλή επιτυχία στο έργο σας. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Μαρκοπούλου, και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να σας ευχαριστήσω για τις ευχές σας. Να ευχηθώ και εγώ σε όλους μας καλή χρονιά, γιατί είμαστε στην αρχή της νέας χρονιάς του 2024, αλλά και να ευχηθώ για όλους μας μια γόνιμη και αποτελεσματική νέα περιφερειακή θητεία από το 2024 μέχρι το 2028. Γόνιμη λοιπόν και αποτελεσματική περιφερειακή θητεία, κύριε Κιωσέ, γνώστης των θεμάτων της αυτοδιοίκησης, υπηρετήσατε τον δεύτερο βαθμό με μεγάλη επιτυχία από πολλά πόστα. Σήμερα είστε εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας, γνωρίζετε καλά τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας και αμέσως κληθήκατε να αντιμετωπίσετε ζητήματα που προέκυψαν από την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών. Ανταποκρίθηκε ο κρατικός μηχανισμός, θα το πω έτσι πολύ απλά. Λύθηκαν τα όποια προβλήματα προέκυψαν. Κυρία Μαρκοπούλου, καταρχάς να ευχαριστήσω, επιτρέψτε μου, τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Αμανατίδη, για την τιμή να μου εμπιστευτεί τη θέση του εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας, μια τιμητική θέση, και πιστεύω να φανώ αντάξιος αυτής της επιλογής του. Σε ό,τι αφορά τώρα την αντιμετώπιση του ουσιαστικά πρώτου σοβαρού κύματος κακοκαιρίας, είχε προηγηθεί και μια ακόμη μικρότερη ένταση κακοκαιρία πριν λίγες ημέρες, στην ουσία η πρώτη της σημερινής περίοδου 2023-2024, αλλά και η πρώτη για μας ως Περιφερειακή Αρχή. Με μία λέξη, με έναν τίτλο, νομίζω το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ καλό έως άριστο. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να επισημάνω και να τονίσω ότι υπήρξε σωστή προετοιμασία, έγκαιρη προεργασία, γιατί το αναφέρω αυτό, οι υπηρεσίες τόσο των τεσσάρων περιφερειακών ενωτήτων της περιφέρειάς μας, όσο και της έδρας, έγκαιρα από την τέλος του καλοκαιριού αρχές φθινοπόρου, έκαναν τις απαραίτητες συμβάσεις με τους εργολάβους όπου απαιτείται ή για τη διάθεση των μέσων αποχιονισμού και των μηχανημάτων ρήψης σαλατιού, σε συνεργασία με τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα που συμβάλλουν στο έργο του αποχιονισμού. Έγκαιρα προμηθεύτηκαν τις απαραίτητες κατ' εκτίμηση ποσότητες σαλατιού για να έχουμε επάρκεια ή αν θέλετε και υπερεπάρκεια από αλάτι για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενες άσχημες καιρικές συνθήκες. Ως εκ τούτου οφείλω να πω και να αναγνωρίσουμε ότι έγινε άριστη προετοιμασία, προεργασία, τόσο από τους αιρετούς συναδέλφους της περιφέρειάς μας στις κατατόπους περιφερειακές ενότητες αλλά και της έδρας, όσο και κατά βάση από τους υπηρεσιακούς υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν και τις γνώσεις και την εμπειρία λόγω της ενασχόλησης κατέτος για την πρόληψη αντιμετώπισης τέτοιων καιρικών φαινομένων. Και τώρα, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση, υπήρξε ένας άριστος, επί του πρακτέου δηλαδή, υπήρξε ένας άριστος σχεδιασμός και οργάνωση, υπήρχε συντονισμός τόσο της έδρας των υπηρεσιών μας, εμού προσωπικά, με τους τέσσερις χωρικούς αντιπεριφερειάρχες των περιφερειακών ενωτήτων, αλλά ακόμη και με τους κατατόπους αντιδημάρχους των δήμων της περιφέρειάς μας και τους υπεύθυνους πολιτικής προστασίας. Υπήρχε μια συνεχής επικοινωνία σε συνεργασία με το προσωπικό της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, το οποίο προσωπικό γι' αυτό επί 24 ώρες, σχεδόν όλη τη διάρκεια του 24ωρου από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου μέχρι τις Κυριακές, που επί 24 ώρες είχαμε τη συνεχή χιονόπτωση με μεγαλύτερη ένταση βέβαια στην περιοχή της Φλόρινας, ήταν επιποδός. Υπηρεσίες όπως η πυροσβεστική είχαμε ετοιμότητα αναμονή. Επίσης με το προσωπικό της ΔΕΗ, ΔΕΔΙΕ που είναι για τα δίκτυα υπεύθυνη, υπήρξε ένας άριστος συντονισμός, προεργασία, προετοιμασία και το αποτέλεσμα το οποίο πετύχαμε νομίζω ήταν άριστο. Δεν υπήρξε κάποιο σοβαρό αντικειμενικό ουσιαστικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά την κίνηση οχημάτων τόσο στο εθνικό όσο και στο επαρχιακό αλλά και στο δημοτικό δίκτυο της περιφέρειάς μας, ούτε υπήρξαν περιστατικά το να φτάσουμε στο σημείο, πράγμα που απευχόμεθα, να κινδυνέψουν συνάνθρωποι μας, συμπολίτες, ταξιδιώτες είτε συμπατριώτες μας.
Κύριε Κιωσέ, πρέπει να πούμε ότι το χιόνι είναι ευλογία για τη Δυτική Μακεδονία και το περιμένουμε το χιόνι γιατί έχουμε πολύ καλά χιονοδρομικά κέντρα και πολλούς επισκέπτες και βέβαια γέμισε η περιοχή μας από κόσμο το προηγούμενο διάστημα. Που σημαίνει ότι έχουμε ετοιμότητα, καθαρούς δρόμους και περιμένουμε τους επισκέπτες να έρθουν και να θαυμάσουν την περιοχή. Μία παράμετρος είναι και αυτή που αναφέρατε, κυρία Μαρκοπούλου, και σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να αναφέρω ότι δεχθήκαμε ευχαριστήρια μηνύματα και τηλεφωνήματα από ξένους επισκέπτες, δηλαδή όχι κατοίκους της περιοχής μας, της Δυτικής Μακεδονίας, που όπως σωστά και εσείς είπατε, οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας γνωρίζουμε οτιδήποτε αφορά το χιόνι, το θέλουμε το χιόνι, είτε ως ένα μέσο για να ζήσουμε το χειμώνα, να απολαύσουμε τις χαρές, όπως είπατε, είτε στα χιονοδρομικά κέντρα, τις βόλτες, την εκδρομή μας, συνάδει με το φυσικό περιβάλλον στην περιοχή μας, αλλά και ως μια ευλογία, να δέσω και μια άλλη παράμετρο, για τις καλλιέργειές μας. Χρειάζεται για τους αμπελώνες που έχουμε με τα εξαιρετικά αμπέλια στην περιοχή μας, χρειάζεται για τα καρποφόρα δέντρα για να κοιμηθούν, όπως λένε και ο πόνι, να γίνει αυτή η παγωνιά να πέσει το χιόνι, για να έχουμε τον σωστό κύκλο ορίμασης και εξέλιξης των καταστάσεων σε ό,τι αφορά τα καρποφόρα δέντρα ή τις παραγωγές του πρωτογενή τομέα. Όλα αυτά λοιπόν έχουν ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα και θέλω να προσθέσω εδώ ότι δεχθήκαμε ευχαριστήρια τηλεφωνήματα και αναρτήσεις στο διαδίκτυο από αγνώστους επισκέπτες από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, που έτυχε να βρεθούν στην περιοχή μας. Και από το εξωτερικό κέντρα, ακόμη. Και από το εξωτερικό, κύριε Κιωσέ, και πολλές φωτογραφίες και εικόνες, όπως επίσης και βίντεο, έγιναν viral για να δείξουν και τις ομορφιές της περιοχής, αλλά και τους καθαρούς δρόμους και η προσβασιμότητα ήταν σε άριστη κατάσταση. Σας ευχαριστώ, κύριε Μαρκού. Αυτό ήθελα να πω. Εστιάσαμε στις περιοχές που προσελκύουν επισκέπτες και τουρίστες από όλα μέρη, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως είναι η Βασιλίτσα, όπως είναι η πόλη της Καστοριάς με επισκέπτες, αλλά και κυρίως και άλλοι ορεινοί χειμερινοί προορισμοί, όπως είναι το Νηφαίο στην Περιφερειακή Ενότητα της Φλόρνας, όπου εδώ θα επισημάνω σε μια άριστη συνεργασία με το Δήμο Αμιντέου. Είχαμε ένα αποχιονιστικό μηχάνημα επί 24ωρου βάσεως στο δρομολόγιο Νηφαίο Αετός. Εστιάσαμε εκεί, διαθέσαμε ένα μηχάνημα το οποίο συνεχώς ανεβοκατέβαινε Νηφαίο Αετό, Αετό Νηφαίο, με αποτέλεσμα να μην δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα. Και με τη βοήθεια βέβαια του Θεού και λίγο τύχη, όλα πήγαν καλά. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές έρχονται και επισκέπτες στην περιοχή μας, κυρία Μαρκοπούλου, οι οποίοι δεν έχουν είτε την εμπειρία να οδηγούν σε χιονισμένο δόστρωμα, που κάποια στιγμή θα αναγκαστούν εν εκατόταν υπάρχει συνεχής χιονόπτωση, όσο και αν καθαρίσουν τα αποχιονιστικά μηχανήματα, υπάρχουν σημεία που θα πέσει κάποιο χιόνι και κυρίως τη διάρκεια της νύχτας, ή δεν έχουν ακόμη και τα μέσα, είτε τα χειμερινά λάστιχα είτε τις αλυσίδες. Θα πρέπει λοιπόν όσοι βρίσκονται στην περιοχή και κινούνται είτε για εκτέλεση εργασιών, είτε για λόγους αναψυχής, για εκδρομή, για βόλτα, για διασκέδαση, να εφαρμόζουν τα του ΚΟΚ και να κινούνται με τον προβλεπόμενο τρόπο οδήγησης σε δρόμους που υπάρχει παγετός ή χιονόπτωση. Άλλωστε η χρήση αλυσίδων, όχι μάλλον οι αλυσίδες πλέον πρέπει να υπάρχουν σε κάθε αυτοκίνητο. Υπάρχουν και πρόστιμα από 80 έως 90 ευρώ. Είναι υποχρεωτικό να φέρει οι αλυσίδες στο όχημα. Απαραίτητο. Για περίπτωση ανάγκης. Από τη χειμερινή περίοδο, νομίζω από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο, αν δεν κάνω λάθος, ακριβώς δεν ενθυμούμε τις ημερομηνίες, πρέπει να είναι απαραίτητο είδος που θα βρίσκεται στο όχημα. Κύριε Κιωσέ, πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι οι αιρετοί μπήκαν μπροστά σε αυτή την κακοκαιρία, ακόμη ανέβηκαν και σε αποχιονιστικά μηχανήματα προκειμένου να συνδράμουν και να βοηθήσουν, δίνοντας μία άλλη εικόνα και βέβαια περιγράφοντας μέσα από τις εικόνες και από όλο αυτό ότι είναι πιο κοντά στους δημότες τους. Κυρία Μαρκοπούλου, νομίζω τώρα δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος όλων των αιρετών, αλλά πιστεύω ότι ένας λόγος και βασικός είναι ότι είμαστε στην αρχή των νέων αυτοδιοικητικών αρχών, είτε δημοτικών είτε περιφερειακών. Υπάρχουν αρκετοί νεοεκλεγέντες συνάδελφοι οι οποίοι έχουν αναλάβει κάποιες θέσεις ευθύνης, είτε λειτουργώντας από έναν ενθουσιασμό, ενδιαφέρον, διάθεση προσφοράς, φτάσαν μέχρι το σημείο να ανέβουν στα αποχιονιστικά και αυτό είναι ενδεικτικό και θετικό, επαναλαμβάνω, το αναφέρω με θετική διάσταση,
της καλής τους διάθεσης και της πρόθεσης να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για το καλό του τόπου. Άλλωστε αυτός είναι και ο σκοπός που πιονότησε μόνο γι' αυτό ασχολείται με τα κοινά. Μακάρι να πάμε έτσι μέχρι το τέλος της πενταετίας. Θα είναι πολύ ευχάριστο. Να υπάρχει και συνεχώς όχι μόνο... αυτή η διάθεση προσφοράς. Έτσι. Έχετε δίκιο, έτσι. Να μην αρχίσει και απομειούται και σιγά σιγά να φτάσουμε και στο σημείο, πράγμα που απευχόμεθα, της απαξίωσης από κάποιους που δυστυχώς και αυτά συμβαίνουν σε ό,τι αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Όλα μέσα στη ζωή είναι, αρκεί να υπάρχει διάθεση 365 ημέρες το χρόνο και για άλλα ζητήματα και θέματα που αφορούν τους δημότες, τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε λίγο στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πολύ δυναμικά ξεκίνησε η αντιπολίτευση, κύριε Κιωσέ, από την πρώτη και όλα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την εκλογή του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θα μου πείτε και πριν συζητούσαμε ότι είναι δουλειά της αντιπολίτευσης να κάνει κριτική, αλλά κριτική προς όφελος των πολιτών, κύριε Κιωσέ, και όχι μόνο για εντυπώσεις. Κύριε Μαρκοπούλου, θα με επιτρέψετε, επειδή έχω βρεθεί και εγώ στη θέση του Περιφερειακού Συμβούλου της Αντιπολίτευσης, είναι γεγονός ότι είναι μια θέση που δύσκολα μπορείς να τη διαχειριστείς και ιδιαίτερα στο ξεκίνημα μιας νέας θητείας. Να πω εδώ, επιτρέψτε μου, ότι η απόφαση του λαού της Δυτικής Μακεδονίας είναι πρόσφατη, 15 Οκτωβρίου, επέλεξε για Περιφερειάρχη τον κύριο Αμανατίδη, συμβούλους του εμάς, τους οποίους τίμησαν με την ψήφο τους οι συμπατριώτες μας, και κάποιους εκ των συναδέλφων για να είναι στη θέση της αντιπολίτευσης. Το να κάνουμε δηλώσεις για συνένεση, για συνέργεια, για σύμπραξη, για κοινή προσπάθεια, αλλά να μένουμε μόνο στις δηλώσεις και επί του πρακτέου ή στην πράξη, στα έργα, να έχουμε διαφορετική θέση και να πράττουμε αντιθέτως, νομίζω δεν μας τιμά, να βάλω και τον εαυτό μου. Γιατί το αναφέρω. Την πρώτη μέρα, το πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο, οι επικεφαλής της αντιπολίτευσης τοποθετήθηκαν λέγοντας για συνένεση, για συμπόρευση, για μια γόνιμη αντιπολίτευση. Ο νέος νόμος που προβλέπει τη λειτουργία της Περιφερειακής Αρχής με κάποιες τροποποιήσεις που είναι ο Καλλικράτης και μετέπειτα Κλισθένης, προβλέπει ότι ο πρόεδρος θα είναι από τη συμπολίτευση, ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου από τις παρατάξεις της αντιπολιτεύσεως. Εμείς αποδείξαμε ότι θέλουμε τη συνένεση, ψηφίζοντας και τον αντιπρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και τον γραμματέα ομόφωνα από όλες τις παρατάξεις. Πλην νομίζω του κυρίου Στολτίδη. Mm-hmm. Που είναι, είναι η πάγια θέση, είναι και η άποψη τους, είναι η πάγια του, θέση του συνδυασμού. Και μάλιστα προς τιμήν του ψήφισε λευκό. Mm-hmm. Για να είναι ομόφωνη η απόφαση. Σαν μη συμμετέχοντας στη διαδικασία τροποντινά. Η αντιπολίτευση αντιθέτως δεν ψήφισε τον πρόεδρο του Συμβουλίου. Η πρώτη λοιπόν πράξη και ενέργεια είναι δηλωτική των προθέσεων. 5-10 λεπτά πριν, μισή ώρα, ανακοινώναν συνένεση και στην πράξη δεν την είδαμε αυτή τη συνένεση. Τώρα, θα μου επιτρέψετε και κάτι ακόμη. Ίσως υπάρχει και η πικρία της ΣΥΤΑΣ. Πάντα οποιοδήποτε δίνει έναν αγώνα, κυρία Μαρκοπούλου, είτε αυτός είναι σε εκλογές, είτε είναι σε αθλητικές δραστηριότητες, οποιοδήποτε αγώνα και δώσει ο καθένας στη ζωή του. Παντού υπάρχει νίκη, υπάρχει και η ήττα. Δυστυχώς και μοιραία η ήττα γεννά και πικρία. Αυτή την πικρία την εισπράξαμε από ορισμένους συναδέλφους στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι δύσκολο κάποιοι να διαχειριστούν την πικρία της ήττας. Και βέβαια, επιτρέψτε μου, και από τη δική μας πλευρά, όχι γιατί όλα ήταν άριστα λειτουργήσαν. Δικαιολογήστε μας έναν ενθουσιασμό για την νίκη, αν το θέλετε. Ίσως και υπέρμετρο ενθουσιασμό, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ορισμένες αντεκλήσεις και να ακουστούν κάποιες κουβέντες που ίσως και δεν θα έπρεπε να ακουστούν. Θέλω να πιστεύω όμως ότι στην παραπέρα συνέχεια και λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου, τόσο η αντιπολίτευση, όσο και όλοι εμείς της συμπολίτευσης και κυρίως οι παλαιοί αυτοδιοικητικοί συνάδελφοι, όπου και αν ανήκουμε, με την εμπειρία μας, με τις δικές μας νουθεσίες αλλά και με τις πράξεις μας, θα πρέπει να κατευθύνουμε και τους νέους συναδέλφους για να λειτουργήσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος της περιφέρειας, προς όφελος της κοινωνίας και των συμπατριωτών μας.
Κύριε Κιωσέ, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την συζήτηση. Καλή θητεία να ευχηθώ. Άλλωστε, θα τα λέμε πολύ συχνά, θα ενημερώνουμε τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία και στο έργο σας να ευχηθώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Μαρκοπούλου, και για τις ευχές σας και για τη δυνατότητα που μου δώσατε μέσω της εκπομπής σας να επικοινωνήσουμε με τους συμπατριώτες μας. Και πάντα στη διάθεσή σας, με ιδιαίτερη χαρά και ευχαρίστηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.